Κύριε Κασαπίδη, καλησπέρα. Έχουμε την τιμή να σας έχουμε στο κέντρο Γούνας, στο Μουστοφή.gr, το σύνδεσμο, κατά τη διάρκεια του τρίτου Fair Shopping Festival. Είχατε και μια ευρεία σύσκεψη τώρα με τον πρόεδρο και άλλα στελέχη της Γούνας. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Προφανώς είχατε μια ενημέρωση και σε μια δύσκολη περίοδο για τη Γούνα. Θα ήθελα κάποια σχόλια από εσάς. Ναι, κύριε Πετρόπουλο, καταρχήν ευχαριστώ για την συζήτηση που κάνουμε. Ολοκληρώθηκε μια ευρεία σύσκεψη με το Προεδρείο του Συνδέσμου γύρω από τα θέματα της Γούνας, όπως αυτά εξελίσσονται την περίοδο που διανύουμε και καταλήγουν μετά από μια μακρόχρονη περίοδο κρίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά η οποία αποκτά δυστυχώς πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται, εξαιτίας των γεγονότων κυρίως που συμβαίνουν στην οικονομία της Ρωσίας και ευρύτερα στο διεθνές περιβάλλον της παγκόσμιας αγοράς που διακινείται η Γούνα. Από ό,τι φαίνεται η κρίση αυτή δεν έχει ορίζοντα όρατο ότι θα τελειώσει και βγήκε από τη συζήτηση ότι πρέπει να προετοιμαστεί ο κόσμος να αντιμετωπίσει μια μακροπρόθεσμη, μακρόχρονη περίοδο παρατεταμένης τέτοιας δυσκολίας όπως αυτή που ζει σήμερα. Ωστόσο, αυτή είναι η μία άποψη, η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη αφορά πιο ενεργητική δράση απέναντι σε αυτή την κρίση και όχι η προετοιμασία να αντιμετωπίσω μόνο το πρόβλημα που θα συνεχίσει να υπάρχει. Πάνω σε αυτό το κομμάτι ξεκίνησε μια κουβέντα. Άνοιξε ένας διάλογος για την έβρεση δημιουργικών παραγωγικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται και με τη Γούνα αλλά και με τον κλάδο γενικότερα της ένδυσης και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η τεχνογνωσία και η υποδομή που υπάρχει στην Καστοριά, στη Σιάτιστα, γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία, ώστε να μπορέσει να προσθεθεί και άλλη δραστηριότητα που θα ενισχύσει και την εργασία και το εισόδημα αυτών των επιχειρήσεων. Είμαστε στο στάδιο αυτής της συζήτησης και της διερεύνησης συγκεκριμένων περιπτώσεων και στοχευμένων δράσεων και εκτιμώ ότι μέσα στο προσεχές διάστημα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να αποτυπώσουμε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις που θα επιδοθεί να δοκιμαστούν και στην πράξη. Και εκτιμώ ότι και προσωπικά θα μπορέσω να ενσωματώσω και στην πρόταση την προγραμματική του συνδυασμού μου προτάσεις και δράσεις που σχετίζονται και με την αντιμετώπιση της κρίσης και μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει, αλλά και δημιουργικές άλλες δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα με αυτή την κατάσταση που ζούμε, ώστε, όπως είπα, να ενισχύσουμε και την εργασία στον τόπο, αλλά και την παραγωγή νέου πλούτου. Μαζί με τη Γούνα, η οποία περνάει αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο, μακρά δύσκολη περίοδο, θέλω να προσθέσουμε για τον νομό Καστοριάς και την τεράστια ανεργία, αλλά και την επικίνδυνη ερήμωση. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε εάν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Και αυτό γιατί το λέω, φυσικά και θα πρέπει να είναι αναστρέψιμη. Υπάρχει μια μακρά περίοδος που μοιάζει σαν να είναι ο νομός μας αφημένος στην τύχη του. Κοιτάξτε, θίγεται δύο ζητήματα που το ένα αλληλοτροφοδοτεί το άλλο. Το δημογραφικό είναι το μείζον εθνικό πρόβλημα της χώρας μας. Ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία κάνει την εμφάνισή του με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο η χαμηλή γεννητικότητα ή η υπογεννητικότητα, όπως λέμε, η γύρανση του πληθυσμού, η ερήμωση της υπαίθρου, η εγκατάλειψη των νέων ανθρώπων, και η φυγή τους προς τα αστικά κέντρα είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που επιδεινώνει το πρόβλημα της απασχόλησης και της ανεργίας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο δείχνει να μην είναι αντιστρέψιμο εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην οικονομία. Και προσωπικά εντοπίζω το πρόβλημα κυρίως στο θέμα αυτό, με τους ψηλούς φόρους και τις υψηλότατες ασφαλιστικές φορές, δεν συμφέρει κάποιον πλέον να ξεκινήσει μια επιχειρηματική, μια απλή παραγωγική δραστηριότητα και να εμφανίζει τα εισοδήματά του στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί δεν είναι βιώσιμος, οικονομικά δεν είναι βιώσιμος. Από την άλλη, εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι παραγωγικές δραστηριότητες,
δεν μπορεί να προσφέρει και εργασία ένας επαγγελματίας και σε κάποιους εργαζόμενους, άρα δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γιατί ακριβώς είναι ασύμφορη η παραγωγή νέου πλούτου στην πατρίδα μας με αυτές τις φορολογικές και ασφαλιστικές συνθήκες. Αυτό που κάνουμε έναν αγώνα χρόνια τώρα, να μπορέσει να αλλάξει άποψη η σημερινή κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι μέχρι να γίνει αυτό καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Σίγουρα μπορούν να γίνουν κάποιες παραγωγικές δραστηριότητες μέσα από συλλογικές δράσεις κυρίως, πολύ στοχευμένες και πολύ καλά μελετημένες, ώστε να αποφευθούν καταρχήν λάθη που θα κοστίσουν ακριβά και ανεπανόρθωτα σε όσους επιχειρήσουν να κάνουν κάτι παραγωγικό, αλλά να καταλάβουμε και την αξία από την άλλη της συνεργασίας και της συλλογικότητας μεταξύ μας, ώστε ο ένας να καλύπτει τον άλλον και ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον, για να μην χρειάζεται να δαπανώνται πόροι και χρήματα για να αγοράσουμε τεχνογνωσία ή να καλύψουμε κάποιες ανάγκες που έχουμε και πρέπει να τις βρούμε δαπανώντας κάποια χρήματα. Αν ο ένας λοιπόν προσφέρει τις γνώσεις που έχει και συμπληρώνει τον άλλον μέσα από συλλογικές δραστηριότητες, είτε συνεταιρισμούς, είτε ομάδες παραγωγών, είτε κοινές επιχειρήσεις περισσότερων προσώπων, εκτιμώ ότι είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να σταθούμε μέσα στην κρίση, να κρατήσουμε άμυνα καταρχήν και να στοχεύσουμε στην σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές. Να επιδιώκουμε σταδιακά να ανακτούμε την αυτάρκεια στα τρόφιμα, στα ρούχα, σε κάποια αναλώσιμα είδη που είναι είδη της καθημερινής μας πρώτης ανάγκης, της καθημερινής χρήσης, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραγωγικές δραστηριότητες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα κάθε χρόνο παράγει περίπου 6 με 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να εισάγει τρόφιμα και κυρίως ως πρώτες ύλες, κρέατα, γάλατα και μετά από μια πρώτη μεταποίηση, και αυτό είναι αδιανόητο για μένα, ανεπίτρεπτο, ναι, είναι έντονα αρνητικό του συζύγιο, ενώ την ίδια στιγμή δαπανούμε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ για να εισάγουμε ρούχα. Και τα τρόφιμα και τα ρούχα είναι ήδη πρώτης ανάγκης. Δεν μιλάω για φάρμακα, γιατί τα φάρμακα χρειάζεται μια άλλη υποδομή για να στηρίξει τον τόπο μας εν προκειμένου, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και εκεί ένα συζύγιο ελληματικό που έχουμε. Αλλά στην περίπτωση των τροφίμων θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά όχι για χύμα προϊόντα και για γενικές μαζικές παραγωγές. Μιλάω για παραγωγικές διαδικασίες καθετοποιημένες που θα καταλήγουν σε τελικά επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία και για την αυτοκατανάλωση αλλά και για την εξαγωγή σε αγορές απαιτητικές που μπορούν να πληρώσουν αυτά τα προϊόντα, μπορούμε να προχωρήσουμε σε τέτοιες διαδικασίες και κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή θα επιτυχάνουμε υψηλές τιμές στις αγορές του εξωτερικού, τέλος πάντων θα είναι ανεκτή και η δαπάνη της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων και θα περισσεύει και κάτι και στον παραγωγό. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, θέλει να επενδύσουμε πέρα από την παραγωγική διαδικασία και στο marketing και στην πρόθεση, και εκεί είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει διαχρονικά η χώρα μας στο κομμάτι αυτό, και γι' αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς η Ελλάδα που παράγει εξαιρετικά προϊόντα δεν μπορεί να τα εξάγει. Γιατί ακριβώς έχει μια τεράστια αδυναμία εκεί που ποτέ δεν το είδε σοβαρά η εκάστοτε πολιτεία ή η εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να στηρίξει στοχευμένα τέτοιες δράσεις και να βοηθήσει τους παραγωγούς που μπορούν να παράξουν αλλά δυσκολεύονται να πουλήσουν. Εκεί στο πετσί μας, δεσμεύομαι και προσωπικά μέσα και από τις γνώσεις μου και από τις εμπειρίες που έχω εμπλακεί με τέτοια μοντέλα, όπως τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά ή κάποια τυροκομικά προϊόντα σε στοχευμένες αγορές. Μέσα από αυτή την εμπειρία το πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να το πετύχουμε και στη Δυτική Μακεδονία με με ένα καλό αριθμό τοπικών προϊόντων, αρκεί να έχουν κάποιες προδιαγραφές που αυτές θα τις ορίσουμε και θα τις καθιερώσουμε, και μέσα από τέτοιες δράσεις προώθησης και προβολή στον προϊόντο μας, θα μπορέσουμε σταδιακά να κατακτήσουμε καλές αγορές και να διασφαλίσουμε έτσι και την πώληση των προϊόντων μας, που στη συνέχεια αυτό θα σημαίνει και εξασφάλιση των θέσεων εργασίας στην περιοχή μας. Και ενδυνάμωση εν γέννη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Και της επιχειρηματικότητας, και κατά αυτόν τον τρόπο θα συμφέρει σε κάποιον να μείνει στον τόπο, να μην φύγει, θα τον συμφέρει να κάνει την οικογένειά του, να αρχίζει να συγκρατείται ο πληθυσμός, να μην ερημώνει ύπαιθρο,
να μένουν Έλληνες στον τόπο μας, γιατί αν, σε σχέση με την αρχική ερώτηση που μου είπατε, αν λάβουν υπόψη και την έλευση των μεταναστών για να μας βοηθήσουν τάχα μου τις τουριστικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία για να έχουν ένα εισόδημα, αυτό, εάν παραμείνουν στον τόπο μας, που πολύ το φοβάμαι, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα με κοινωνίες που δεν μπορούν να σωματωθούν στη δικιά μας κοινωνία, και αυτό, αν το λάβουμε υπόψη υπό τη σφαίρα και του δημογραφικού που έχουμε, αλλά και της προοπτικής που έχουμε στον τουρισμό, που απαξιώνεται με την βοήθεια αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων, τότε εμείς κάνουμε κακό στον τόπο μας, χωρίς να το θέλουμε ή χωρίς να το έχουμε σκεφτεί στα σοβαρά με τέτοιες ενέργειες που γίνονται. Να ρωτήσουμε, έγινε χθες η παρουσίαση του συνδυασμού σας με πραγματικά μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο, από όλους τους νομούς της περιφέρειάς μας. Θέλω να ρωτήσω με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή των προσώπων που θα χτίσουν τη ραχοκοκαλιά του συνδυασμού και αν έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές και με ανθρώπους από την Καστοριά. Όπως είπα και στην ομιλία μου χθες, αυτό που προτάσουμε ως βασική προτεραιότητα είναι η ενδυνάμωση της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί και η κοινωνία μέσα από τα προβλήματα που προαναφέραμε, της ανεργίας και της εγκατάλειψης των νέων από την περιοχή. Το βασικότερο πρόβλημα είναι η ανεργία. Ωστόσο, για να μπορέσει να πετύχει ένα σχέδιο που θα αφορά στην υλοποίηση κάποιων πολιτικών ή δράσεων που θα φέρουν το αποτέλεσμα για να ανακουφιστεί αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει αυτό να το αναλάβουν ικανοί και άξιοι άνθρωποι. Γι' αυτό και έθεσα στην ομιλία μου μία δέσμευση ότι και οι συνεργάτες μου αλλά και οι άνθρωποι που θα αξιοποιηθούν σε κέρια πόστα θα είναι αυτοί που θα επιλεγούν με βάση την αξία τους, τις ικανότητές τους και τα χαρίσματά τους. Αυτά θα είναι τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξω και τους συνεργάτες μου αλλά και τους ανθρώπους που θα ζητήσω να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε. Και όχι με βάση την κομματική τους ταυτότητα ή άλλες σκοπιμότητες, ισορροπίες ή συμβιβασμούς. Δεν υπάρχουν περιθώρια να λειτουργούμε πλέον έτσι. Προτάσω την αξιοκρατία, διότι οι άξιοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις μπορούν και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές καλών έργων και πολλών άλλων ωφελιών για όλη την κοινωνία μας. Και από αυτό έχουμε ανάγκη. Δυστυχώς, χρόνια τώρα, εσφαλμένες τέτοιες συμπεριφορές οδήγησαν στην αποδυνάμωση και ειδικά στη χρεοκοπία και της τοπικής μας οικονομίας. Δεν έχουμε περιθώρια ούτε για τέτοιες συμπεριφορές, ούτε όμως και για άγονες και στήρες αντιπαραθέσεις. Θέλουμε γόνιμο, δημιουργικό διάλογο, συλλογικότητα και αξιοποίηση και αξιολόγηση των ανθρώπων με βάση την αξία τους, τις ικανότητες, τα χαρίσματά τους και τις δυνατότητες που έχουν να προσφέρουν στον τόπο και να φέρουν αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και ανθρώπους έξω από τα στεγανά της Νέας Δημοκρατίας, που μπορούν και πιστεύω ότι θα προσφέρουν στον τόπο. Αυτό ακριβώς επεσήμανα και τόνισα ότι οι επιλογές έχουν να κάνουν σχέση με τις ικανότητες και την αξία τους. Και τα κριτήρια μου θα είναι αυτά της αξιοκρατίας και όχι της κομματικοκρατίας. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πολιτικές αποχρώσεις, αρκεί να το θέλουν και οι ίδιοι, να δουλέψουν σκληρά και συλλογικά, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να φέρουμε αποτέλεσμα στη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, είναι πολύ δύσκολη και οι εξελίξεις είναι ακόμα δυσκολότερες. Οπότε χρειάζονται οι ικανοί άνθρωποι αυτοί και να συνθέσουμε μια ομάδα και μέσα από τη συλλογική δουλειά να φέρουμε το συλλογικό αποτέλεσμα που είναι το ζητούμενο για όλους τους Δυτικομακεδόνες. Η δουλειά θα γίνει από αντιπροσωπευτικά από όλες τις προελεύσεις και για όλους τους Δυτικομακεδόνες, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς περιορισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό αγώνα. Να ρωτήσω, υπάρχει το στοίχημα της πρώτης Κυριακής? Υπάρχει το στοίχημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και της πειθούς προς τους Δυτικομακεδόνες ότι έχουμε την πρόταση, τη διάθεση, τη βούληση και την αποφασιστικότητα να το πετύχουμε αυτό και να το ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα μπορεί να γίνει αυτό. Άρα θέλουμε νίκη από την πρώτη Κυριακή. Θέλουμε ξεκάθαρη επιλογή από τους Δυτικομακεδόνες ότι μας επιλέγουν γιατί είμαστε άξιοι να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας
μέσα από συλλογική δουλειά και μέσα από ένα σχέδιο υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό που θα φέρει αποτελέσματα κυρίως για την αντιμετώπιση της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ. Καλό αγώνα. Εγώ ευχαριστώ.